Όποιος αύριο δώσει ψήφο εμπιστοσύνης, ψηφίζει ναι και στη Συμφωνία των Πρεσπών, που συνιστά μεγάλη εθνική υποχώρηση. Και παράλληλα, στηρίζει μια κυβέρνηση κουρελού, χωρίς λαϊκή εντολή και με επιζήμια ατζέντα. Κύριος Τσίπρας εμφανίζεται να έχει βρει τους 151 βουλευτές. Τι μεσολάβησε αλήθεια μέσα σε λίγες εβδομάδες, αφού πριν από μόλις 15 μέρες ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για κυβέρνηση ανοχής, κυβέρνηση μειοψηφίας δηλαδή. Το τι μεσολάβησε μπορεί να το υποθέσει ο καθένας. Συναλλαγή μεσολάβησε. Τόσο ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα. Συναλλαγή, το ξαναλέω. Τόσο ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο, όσο και ανάμεσα στο Μαξίμου και τους πρόθυμους βουλευτές που κάνουν τους γυρολόγους στη Βουλή. Τίποτα δεν κρύβεται μέσα αυτή την αίθουσα. Όπως ο βουλευτής που προεξαμήνου υπερψήφισε την πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης και τώρα εμφανίζεται διατεθειμένος να τη στηρίξει. Ναι, για σας μιλάω κύριε Δανέλη. Για σας μιλάω. Τι άλλαξε μέσα σε 6 μήνες. Τι άλλαξε μέσα σε 6 μήνες. Όταν καταψηφίζατε την κυβέρνηση και τώρα ξαφνικά την υπερψηφίζετε. Τότε δεν γνωρίζατε ότι καταψηφίζοντας την κυβέρνηση καταψηφίζετε και τις πρέσπες. Από τότε που γίνατε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, τα έχετε πει όλα και μετά τα έχετε κάνει κιόλα. Από αυτά τα είπα-ξύπα μιας ολόκληρης δεκαετίας, συγκρατώ μόνο μία φράση που είπατε στις 4 Οκτωβρίου του 2014, ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στο 3ο Φεστιβάλ της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ. Και διαβάζω. Την ψήφο εμπιστοσύνης δεν τη δίνουν οι κυβερνήσεις στον εαυτό τους. Την ψήφο εμπιστοσύνης τη δίνει ο λαός. Και τη δίνει ανοιχτά και καθαρά μέσα από τις εκλογές. Αν κάποιοι θέλουν ψήφο εμπιστοσύνης, αν διεκδικούν την ψήφο εμπιστοσύνης, τότε ξέρουν και το δρόμο. Εκλογές. Και καταλήγατε, ιδού η κάλπη, ιδού και το πείδημα. Αυτό ακριβώς ζητώ, κύριοι συνάδελφοι, χωρίς ούτε μία λέξη παραπάνω από αυτά που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας το 2014.